Μετά από χίλια κύματα και 7 ολόκληρα χρόνια, τα περιουσιακά στοιχεία που απέμειναν από τη Λαϊκή Τράπεζα θα διανεμηθούν στους δικαιούχους. Η Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης έχει υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για διορισμό εκαθαριστή και αναμένεται πλέον η έναρξη της διαδικασίας. Έντονη είναι η ανησυχία και η απογοήτευση των καταθετών, γιατί όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ, Άδωνης Παπακοσταντίνου, μέχρι να έρθει η σειρά τους θα απομείνουν ψίχουλα. Σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας, η περιουσία διανέμεται κατά σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, πρώτα πληρώνονται τυχόν οφειλές στο κράτος, στα δημαρχία, σε ημικρατικούς οργανισμούς και γενικά απλήρωτα τιμολόγια. Ακολούθως, πληρώνονται συνεργάτες και δικαιούχοι εγγυητικών επιστολών της τράπεζας. Στη συνέχεια έρχεται η σειρά των καταθετών, των κατόχων ομολόγων, ακολούθως των αξιογράφων και τελευταίοι μέτοχοι. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποζημιωθούν από τα μόλις 232 εκατομμύρια που έχουν απομείνει, ενώ μόνο οι καταθέτες έχουν χάσει κοντά στα 4 δισεκατομμύρια. Στόχος είναι να πάμε στην εκαθάριση για να πάρουν όσο το δυνατό περισσότερα οι καταθέτες, που είναι και δικός μου στόχος προσωπικά, όσο και της αρχής εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ, Άδωνης Παπακοσταντίνου, ζήτησε όπως οι εναπομείνασες μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου διανεμηθούν στους πιστωτές της Λαϊκής αντί να απολυθούν και ο καθένας να επιλέξει τι θα κάνει με τις μετοχές αυτές. Με το διοικητή της Κεντρικής να δηλώνει πως εφόσον οι εναπομείνασες μετοχές είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες, ο εκαθαριστής θα αποφασίσει κατά πόσον θα τις πωλήσει ή θα τις διανύμει.